αυτές τις στιγμές μια νέα προσπάθεια. Μια νέα προσπάθεια, βέβαια, μας βοήθησε πάρα πολύ ο αδερφός Δήμος εδώ, ο Στένι Τσέρετοφ, για την αποκομιδή και μάθαμε όλα από πολύ κοντά το πόσο γίνεται η διαχείριση των σκουπιδιών, καθώς επίσης και μάθαμε πάρα πολλά για την ανακύκλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Κόπ, που μας βοηθάει σε όλες τις προτάσεις που κάνουμε. Νομίζω ειδικά για τους Έλληνες φίλους μας που είναι μαζεμένοι εδώ γύρω, το μήνυμα που έχει βγει από τη σημερινή μας συνάντηση είναι ένα μήνυμα συνεργασίας, ένα μήνυμα αλληλεγγύης, που έχει τα μηνύματα τα οποία βλέπουμε καμιά φορά από τις τηλεοράσεις. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Κόπη για την πρωτοβουλία του και να παροτρύνω και άλλους δημάρχους, όπως τους δημάρχους που έχουμε εδώ, να ψάξουν να βρουν τις ευκαιρίες να συνδεθούν με άλλες πόλεις, έτσι ώστε οι σχέσεις αυτές να πιάσουν ρίζες και να μπορεί να γίνει και μια ανταλλαγή απόψεων για τα διάφορα θέματα, αλλά και μια ανταλλαγή επισκέψεων, ώστε οι δύο λαοί να γνωριστούν ακόμα καλύτερα. Και αυτή η κρίση την οποία έχουμε τώρα να γίνει μια ευκαιρία να δέσουμε τις σχέσεις μας καλύτερα. Κύριε Υπουργέ, τι σηματοδοτεί για τη χώρα μας αυτή η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού εδώ στο Βερολίνο? Όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια σημασία. Αυτό το οποίο θέλουμε να περάσουμε σαν μήνυμα είναι ότι οι Γερμανοί επισκέπτες τους καλωσορίζουμε στην Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα πάντα ήταν για αυτούς ένας πολύ μεγάλος προορισμός και θέλουμε να το κρατήσουμε σε αυτό το ύψος. Τα μηνύματα τα πρώτα που έχουμε δεν είναι θετικά και γι' αυτό πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια να προσελκύσουμε αυτούς τους επισκέπτες στην Ελλάδα. Να δείξουμε ότι το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, ειδικά τώρα που σταθεροποιήθηκαν τα πράγματα, μπορεί να δυναμώσει πάλι. Και με αυτόν τον τρόπο να τους φέρουμε στην πατρίδα μας για την εποχή του τουρισμού. Σκέφτεται ότι το Υπουργείο να εφαρμόσει κάποια ειδικά μέτρα για αυτό το πράγμα μέχρι την έναρξη της σεζόν? Αυτό το οποίο κάνουμε είναι δίνουμε μια ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή τη χώρα και να προωθήσουμε τον προορισμό, αλλά και να εξηγήσουμε ότι οι σχέσεις είναι πάντα πολύ ζεστές και ότι κάθε ανταλλαγή που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή οικοδομεί ένα θετικό και σταθερό περιβάλλον. Από πλευράς Γερμανών αξιωματούχων και πολιτικών, η χώρα μας έλαβε τα εύσημα για τη δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται το τελευταίο διάστημα. Πιστεύετε ότι αυτό θα λειτουργήσει θετικά για την προσέλευση τουριστών προς τη χώρα μας? Για μένα αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι αυτό που έγινε εδώ στο περίπτερό μας, που πολιτικοί από τη Γερμανία δείχνουν την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα, δείχνουν την αγάπη τους για τη χώρα μας και με αυτόν τον τρόπο εμπνέουν τους συμπολίτες τους να έρθουν να επισκεφθούν τη χώρα. Υπάρχει κάποιο σύνθημα για την καλοκαιρινή σεζόν? Προφανώς, κάθε προσπάθεια που γίνεται είναι εξαιρετικά σημαντική και αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε σε όλους είναι ότι η χώρα μας είναι μια φιλόξενη χώρα, μια ειρηνική χώρα, μια χώρα στην οποία μπορεί να ευχαριστηθεί κάποιος στις διακοπές του χωρίς να ανησυχεί για τα πράγματα τα οποία σήμερα ακούμε ανησυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από χρόνια, κύριε Δήμαρχε, ενεργοποιείται η αδελφοποίηση μεταξύ της πόλης σας και του νέου Δήμου Λαγκαδά. Θέλετε να μας πείτε τι περιμένετε από αυτή την σχέση συνεργασίας και φιλίας? Nach vielen Jahren ist wieder die Partnerschaft zwischen Langadas und Steglitz-Zehlendorf wieder hervorgebracht. Die Frage ist, was erwarten Sie von dieser Partnerschaft jetzt, was Neues erwarten Sie von der Partnerschaft jetzt? Ja, zunächst mal kann man natürlich sagen, dass in der Vergangenheit die Partnerschaft auch mit Sochos eine gute Partnerschaft war. Aber ich freue mich natürlich, dass wir jetzt eine noch größere Gemeinde, nämlich Langadas, zur Partnerschaft haben. Und es gibt viele Projekte, die wir gemeinsam angehen können. Υπάρχει αδελφοποίηση παλιότερη με το Σοχό που λειτουργούσε πάρα πολύ καλά και ήταν μια πολύ καλή αδελφοποίηση και χαίρεται πάρα πολύ ιδιαίτερα το ότι είναι αδελφοποιημένος με τον νέο Δήμο Λαγκαδά, τον μεγάλο Δήμο Λαγκαδά, και βέβαια υπάρχουν ακόμα περισσότερες δυνατότητες και προοπτικές για περισσότερες συνεργασίες. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε καλύτερα? In welchen Gebieten glauben Sie, werden Sie besser zusammenarbeiten und was für Projekte laufen können? Also ich habe mich natürlich darüber gefreut, dass der Bürgermeister Anastasiadis auf uns zugekommen ist, Interesse, deutliches Interesse gezeigt hat, seine Gemeinde voranzubringen. Sie waren letztes Jahr da, um sich zu informieren über die Möglichkeiten, die Deutschland bietet oder auch Berlin bietet bezüglich der Müllentsorgung. Das wäre ein Projekt. Χαίρεται πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κύριος Αναστασιάδης, το ότι ήρθε πέρυσι για πρώτη φορά εδώ πέρα μετά την ενοποίηση των Δήμων που υπήρχε το Καλλικράτη στην Ελλάδα και ότι επισκέφθηκε το Δήμο του Βερολίνου για να εξετάσει τις νέες προοπτικές για να αναπτύξει το Δήμο του. Και μία από τις πρώτες δράσεις που ανέλαβε ο Δήμαρχος πέρυσι ήταν που ήρθε στην δεύτερη επίσκεψη
και έκανε, ενδιαφέρθηκε για την διαχείριση των σκουπιδιών και της ανακύκλωσης στο πώς λειτουργεί εδώ πέρα στο Βερολίνο. Αυτό έγινε μέσω της αδελφοποίησης. Darüber hinaus freue ich mich, dass der Bürgermeister einen neuen Anlauf macht, was die, eine Schulpartnerschaft anbelangt. Denn das ist ganz wichtig, dass die Jugend miteinander zusammenkommt, die Deutschen mit den Griechen, um ein gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. Und das ist ein neuer Ansatz wieder. Το αρέσει πάρα πολύ και το ότι ο Δήμαρχος ενδιαφέρθηκε και ενεργοποίησε την ανταλλαγή των μαθητών, γιατί δίνουν πολύ μεγάλη βάση στο να προχωρήσει η αδελφοποίηση ανάμεσα στη νεολαία και στους νέους, ανάμεσα στα δύο κράτη, για να μπουν βαθιές ρίζες όσον αφορά την αδελφοποίηση των δύο κρατών. Und vielleicht als drittes war ich ein wenig überrascht, aber auch hoch erfreut, dass sich die Gemeinde Langadas für das Kleingartenwesen interessiert. Da kann ich aus meiner Erfahrung sicherlich den einen oder anderen Hinweis geben, aber letztendlich sind die Sachen alles nur sozusagen Möglichkeiten der Unterstützung und dann wird die Gemeinde selber entscheiden, wie sie dann letztendlich mit den Erkenntnissen, die sie gewinnt, umgeht. Τον εξέπλησε θετικά το ενδιαφέρον του Δημάρχου όσον αφορά για τους μικρούς λαχανόκηπους που υπάρχουν πάρα πολύ, ειδικά στο δικό τους το Δήμο εδώ πέρα, και πολύ οργανωμένοι, και χαίρεται ιδιαίτερα που μπορεί σε αυτό το κομμάτι και ο ίδιος να συμβάλλει ακόμα περισσότερο για να αποδείξει στον Δήμαρχο ότι αξίζει τον κόπο να γίνει αυτή η δράση ακόμα περισσότερο. Και αυτό θα γίνει και αύριο με την αυριανή επίσκεψη που θα κάνουμε μαζί όλοι στους μικρούς λαχανόκηπους που υπάρχουν εδώ πέρα στο Δήμο του. Κύριε Δήμαρχε, εδώ και ένα χρόνο στην Ελλάδα εφαρμόζεται το νέο αυτοδιοικητικό σχέδιο «Ο Καλλικράτης», που συνένωσε πολλούς δήμους και έχει αλλάξει την λειτουργία τους μέχρι σήμερα. Στην χώρα σας η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί πιο οργανωμένα και πιο αποδοτικά. Θα βοηθούσατε τον αδερφό Δήμο Λαγκαδά να αποκτήσει περισσότερη τεχνογνωσία και να μπορέσει να προσφέρει περισσότερα και στην κοινωνία αλλά και στη συνεργασία με εσάς? Seit einem Jahr ist in Funktion die neue Fusion in Griechenland, der Kallikratis, wo die kleineren Gemeinden in den größeren Gemeinden eins geworden sind. Und es gibt viele Probleme, wie die Gemeinden jetzt zurzeit funktionieren. Wir wissen, dass hier in Deutschland das Ganze viel besser abläuft. Und die Frage ist, ob hier die Partnerstadt von Steglitz-Zehlendorf die Gemeinde von Langadas helfen kann ein bisschen, damit es besser auch in Griechenland funktionieren kann. Also vielleicht darf ich dazu sagen, dass in Deutschland nicht alles besser ist als in Griechenland. Auch wir haben natürlich, gerade auch als Bezirk Steglitz-Zehlendorf, man hört es am Doppelnamen, eine Fusion hinter uns gebracht. Auch viele Gemeindefusionen gab es in der Vergangenheit in der Bundesrepublik. Und natürlich ist es so, dass jede gewachsene Gemeinde zunächst mal dann auch bemüht ist, das, was sie an Traditionen hat, in die neue regionale Einheit mit rüberzunehmen. Όπως καταλαβαίνετε, και ο Δήμος του Στέγλιτς-Έλντορφ έχει προέλθει από ενοποίηση και ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει οι αρχικές δυσκολίες των ενοποίησεων αυτών. Όπως επίσης και οι ίδιοι τους γνωρίζουν ότι και οι προηγούμενοι Δήμοι, οι μικρότεροι που πήγαν σε μεγαλύτερους, είχαν δικά τους ήθη, έθιμα, παραδόσεις, τρόπους λειτουργίας, οι οποίες έπρεπε να συγκεραστούν και να παντρευτούν μεταξύ τους. Wichtig dabei ist, dass im Prinzip jede Gemeinde natürlich auch die Möglichkeit hat, ihre Dinge mit einzubringen, aber es muss auch die Möglichkeit sein für einen Bürgermeister, wenn es eine fusionierte Gemeinde gibt, neue Ideen einzubringen, ohne sozusagen dann die einzelne Gemeinde zurückzusetzen. Aber ich glaube schon, dass auch Gemeindefusionen durchaus dazu führen können, dass Synergieeffekte erschlossen werden kann und dass man dann in ganz anderen Maßstäben auch Entwicklungen vorantreiben kann. Σίγουρα οι προηγούμενοι Δήμοι που πριν αδελφοποίηση είχαν τις δικές τους παραδόσεις, τους δικούς τους τρόπους λειτουργία, και αυτό θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα στους νέους δημάρχους, στους νέους Δήμους,
να λειτουργούν και με νέες ιδέες και με νέες προοπτικές, χωρίς να προσβάλλουν τις παλαιότερες παραδόσεις και τους παλιούς τρόπους λειτουργίας, έτσι ώστε να υπάρχει μια νέα εξέλιξη στους νέους δήμους που προκύπτουν από τις ενοποιήσεις αυτές. Mein Eindruck jetzt auch in der kurzen Zeit der Zusammenarbeit mit der fusionierten Gemeinde, ich sah, ist mein Eindruck, dass der Gemeindelager das nichts Besseres hat sozusagen nicht widerfahren, aber passieren können, dass sie den Bürgermeister Anastasiados bekommen haben, der wirklich mit viel Interesse, mit viel Engagement versucht, die neue Gemeinde nach vorne zu bringen. Και όσον αφορά τον τελευταίο ένα χρόνο που γνωρίσανε τον νέο ενοποιημένο Δήμο του Καλλικράτη, πιστεύει από δική του πλευρά ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι καλύτερο στο Δήμο Λαγκαδά από τον Ιωάννη τον Αναστασιάδη που έγινε δήμαρχος, διότι με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί, με τον τρόπο τον οποίο δείχνει διάθεση και ζήλο για συνεργασία και να αναπτύξει το δικό του Δήμο, πιστεύει ότι σίγουρα θα υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει και στο μέλλον και ο ίδιος του και για το Δήμο αυτόν με την αδελφοποίηση που υπάρχει. Das Einzige, sage ich mal, bei allem Engagement, was ich mir auch wünschen würde in der Zukunft, ist, dass wir dann auch in bestimmten Bereichen sozusagen etwas längerfristig planen können. Ich sage mal, in der kurzen Zeit auch der Zusammenhalt wunderbar, war also im Prinzip der Bürgermeister auch mehrmals sozusagen da. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Dinge, die wir also in der Vergangenheit sozusagen auch auf den Weg dann gebracht haben, dass die sich verstetigen und dann, dass wir dann auch in der Perspektive weitere Projekte in Angriff nehmen. Και βέβαια θέλει να και πιστεύει ότι με την αδελφοποίηση να μπορούν να μπουν βάσεις για μακροχρόνια σχέδια και πλάνα, έτσι ώστε να γίνουν πολύ περισσότερες δράσεις στο μέλλον. Και είναι πολύ χαρούμενος που έστω και τελευταία στιγμή πολλά πράγματα λειτουργούσαν και βέβαια έχει έρθει πολλές φορές ο Δήμαρχος πάνω στο Βερολίνο και βοήθησε σε όλες αυτές τις δράσεις και θέλει απλά στο μέλλον να γίνουν όσο δυνατόν περισσότερες σχεδιασμένες δράσεις για μακροχρόνιες και για μικροχρόνια ας πούμε προγράμματα, αλλά σε σωστές βάσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν και για να παραμείνουν σαν θεσμοί και όλα αυτά τα πράγματα. Κύριε Αναστασιάδη, ποιες είναι οι εντυπώσεις από την πρώτη μέρα εδώ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού? Συναντηθήκατε με τον κύριο Γερουλάνο, τον Υπουργό Πολιτισμού, συναντηθήκατε και με δημάρχους που είναι αδελφοποιημένος ο Δήμος σας. Τι αποκομίσατε από αυτή την πρώτη μέρα? Καταρχήν είναι μεγάλη χαρά που βλέπουμε φίλους όπως τον Δήμαρχο τον κύριο Κοπ, καθώς επίσης και τον Υφυπουργό Εργασίας τον κύριο Φούχτελ, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνδέει την Ελλάδα με την Γερμανία και το αντίστροφο. Βέβαια υπήρχε και ο Υπουργός μας εδώ, ο Υπουργός Τουρισμού και ο κ. Γερουλάνος και νομίζω ότι δείχνουμε έμπρακτα ότι πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω την οικονομική εξωστρέφεια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν και συνάδελφοι δήμαρχοι που υποστηρίζουν δηλαδή αυτήν την οικονομική εξωστρέφεια και συμμετέχοντας σε αυτήν την έκθεση που αφορά τον τουρισμό. Βέβαια εμείς είχαμε την ευκαιρία, όπως ξέρετε πολύ καλά, το Γενάρη που κάναμε και συμμετείχαμε στην Πράσινη Εβδομάδα, είναι μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αγροτικών προϊόντων, η οποία γίνεται πάλι στον ίδιο χώρο εδώ. Βέβαια δεν υπήρχαν αυτές τις συμμετοχές που υπάρχουν σήμερα εδώ όσο αφορά την έκθεση τουρισμού. Εμείς ήμασταν η μοναδική ελληνική εκπροσώπηση και νομίζω ότι πρέπει προς τα έξω να βγάλουμε την οικονομική δραστηριότητα και του Δήμου Λαγκαδά αλλά και των ανθρώπων που την κατοικούν και στα θέματα τουρισμού καθώς επίσης και ό,τι παράγεται και παρασκευάζεται στον Δήμο του Λαγκαδά. Είναι μια νέα προσπάθεια που κάνουμε. Βέβαια έχουμε συμπαραστάτη τον αδελφό Δήμο του Στέλιν Τσέλεντοφ, τον κύριο Κοπ, τον Δήμαρχο τον κύριο Κοπ και νομίζω ότι ο κύριος Κοπ όπως και ο κύριος Κρίστιαν Γουίνι που είναι βουλευτής εδώ στο τοπικό κρατήριο του Βερολίνου μας στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και νιώθουμε ότι είμαστε σε ένα δικό μας χώρο, νιώθουμε ότι έχουμε φίλους οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια που κάνουμε. Εμείς ξεκινήσαμε σαν νέα διοίκηση από πέρσι να κάνουμε μια συνάντηση συνεργασίας και νομίζω ότι σε αυτά που έχουμε, στη συνάντηση που είχαμε συζητήσει, έχουμε υλοποιήσει τα περισσότερα. Βέβαια, συνεχίζεται η συνεργασία. Ήδη αύριο θα πάμε να δούμε κάποιους λαχανόκηπους οι οποίοι υπάρχουν εδώ. Θα δούμε ένα πρότυπο τρόπο διαχείρισης των λαχανόκηπων και νομίζω ότι εκτός από το ότι θα δούμε και αυτούς τους λαχανόκηπους αλλά υπάρχουν και όλα εκείνα τα θέματα όπως είδαμε και πέρσι την αποκομιδή που γίνεται με
ιδιότητες, καθώς επίσης και τον τρόπο διαχείρισης των σκουπιδιών. Είναι κάτι πρωτοποριακά για μας και νομίζω ότι κερδίζουμε πάρα πολλά από τη συνεργασία αυτή. Ευχαριστώ πολύ.